Θα πάμε στο Μυλοπόταμο. Εκεί θα συναντήσουμε τους ήρωες του Μυλοποτάμου, εκπροσώπους, ανθρώπους που τους βοηθούν. Αναφέρομαι σε αθλητές οι οποίοι έχουν πολλές επιτυχίες στην πλάτη τους, νέα παιδιά που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν την ώρα που είναι αναγκασμένα αυτά τα παιδιά να πραγματοποιούν προπονήσεις μέσα, Νίκο, σε λιόφυτα, σε χωράφια και σε μικρότερα γειτονικά γήπεδα. Ένα θέμα που ανέδειξε και έφερε στο προσκήνιο μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων της Crete TV συνάδελφος η Στέλλα Μαθιουδάκη στο Ρέθυμνο. Εμείς πήραμε την πάσα της Στέλλας. Με αφορμή το ρεπορτάζ της Στέλλας δίνουμε συνέχεια. Πάμε λοιπόν εκεί στην περιοχή να συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Στυλιαρά. Είναι πρόεδρος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου. Κυρία Στυλιαρά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Και ο κύριος Αντώνης Ματθεακάκης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Περάματος. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Στυλιαρά, την πρόεδρο του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου. Παρακολουθήσαμε μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων της Crete TV το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Έχουμε να κάνουμε με ήρωες αθλητές. Πραγματικά, τα παιδιά μας ήταν ήρωες τη φετινή τη χρονιά. Μαθητές, μάλλον αθλητές στίβου. Είναι αθλητές στίβου ακριβώς, ηλικίας 14-15 χρονών, γιατί ο σύλλογός μας είναι νέος σύλλογος, έχει ιδρυθεί το 2016, που μαζί με τους προπονητές μας, θα ήθελα να αναφέρω τον Ασλανίδη, τον Παναγιώτη, ο οποίος πραγματικά στάθηκε δίπλα μας και μας βοήθησε σε όλα αυτά, αλλά και τον Αντώνη τον Λαγουδάκη, που μέσα από αντίξωες πραγματικά συνθήκες προπόνησης φέτος, μπόρεσα να φέρουν τα παιδιά μας σε τέτοια προπονητική κατάσταση ώστε να φέρουν τις επιτυχίες που είχαν. Τα πήγαν περίφημα. Ωστόσο τα παιδιά, για πείτε μας λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήταν αναγκασμένα τα παιδιά να πραγματοποιούν προπονήσεις και να ετοιμάζονται. Μετά την καταστροφή του γηπέδου τον Νοέμβριο, τα παιδιά μας κυριολεκτικά προπονούνται σε χωράφια, σε χωμάτινους δρόμους, σε τσιμεντένιες επιφάνειες, κάποιες αυλές σχολείων που ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξένησαν κάποιες προπονήσεις και κάποιες στιγμές. Εδώ παρακολουθούμε πλάνα και βλέπουμε σχετικές εικόνες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή και από τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν εκεί σε λιμνοθάλασσα. Λίμνη μετατράπηκε εκεί το γήπεδο. Ακριβώς. Συνεχίστε. Αυτό δημιούργησε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είχαμε και πολλούς τραυματισμούς, γιατί οι επιφάνειες δεν ήταν αυτές οι σωστές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, με την αγάπη τους, με το πείσμα τους, με τη θέλησή τους, με το δέσιμό τους, μια παιδιά τα οποία πραγματικά δέθηκαν σαν μια ομάδα, σαν μια οικογένεια, μαζί με τους προπονητές, τους γονείς και τους υπόλοιπους του συλλόγου, να πάμε μπροστά. Μα υπάρχουν δεσμεύσεις για τις υποδομές. Πού βρισκόμαστε? Σε αυτό όσο αφορά τις δεσμεύσεις θα προτιμούσα να μιλήσει. Βέβαια, ο κύριος Ματθεακάκης, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Ματθεακάκη, πού βρισκόμαστε? Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ γιατί νιώθουμε μεγάλη χαρά εδώ στην κοινωνία του Περάματος και γενικότερα του Μυλοποτάμου για τις επιτυχίες των παιδιών που... Οι πραγματικοί ηρώες είναι τα παιδιά, είναι οι προπονητές και οι γονείς τους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί που προσπάθησαν και κοπίασαν για αυτές τις επιτυχίες. Τώρα, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο Πέραμα αυτή τη στιγμή ο μοναδικός χώρος άθλησης ήταν το γήπεδο Περάματος. Δεν έχουμε κάποιο άλλο χώρο για να αθληθούν τα παιδιά. Ούτε ο οργανισμένος αθλητισμός που είναι μια... Η ποδοσφαιρική ομάδα που έχουμε εδώ, Αστέρας Περάματος, με τις ακαδημίες της, ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Περάματος Μυλοποτάμου με τα παιδιά του, αλλά και με παιδιά που δεν ενασχοληθούν να πάνε σε ένα ασφαλές μέρος να παίξουν. Ο μοναδικός μας χώρος εδώ στο Πέραμα ήταν το γήπεδο του Περάματος. Μετά τις πλημμύρες, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει κανένας χώρος για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε να... Υπάρχει χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αποκατασταθούν, αν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημίες ή οι καταστροφές? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό και εμείς κάνουμε μία έκκληση. Να αναφέρω πρώτα τι έχει γίνει. Ο Δήμος είχε
καταθέσει μία μελέτη πριν τις πλημμύρες στο Φιλόδημος 2 για αντιπλημμυρικά έργα στο γήπεδο, ναι. Για να προλάβουμε αυτά που γίνανε και για αναβάθμιση του γήπεδου όσον αφορά το στιβικό κομμάτι. Δυστυχώς όμως η έγκριση ήρθε ένα μήνα πριν τις πλημμύρες. Ήρθε 2 Οκτωβρίου και οι πλημμύρες έγιναν 10 Νοεμβρίου. Ναι. Οπότε αυτά τα έργα δεν πρόλαβαν να γίνουν. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις καταστροφές, οι ανάγκες του γηπέδου μεγάλωσαν. Βέβαια. Πρέπει να μπούμε σε μια νέα συζήτηση. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Ματθιακά, για να κλείσουμε σε μια νέα συζήτηση. Εμείς λοιπόν κάνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς, ναι, να βοηθήσουν έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν ένα χρόνο να αθληθούν και να απασχοληθούν. Να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι για αυτά τα παιδιά που μας έχουν φέρει. Κυρία Στυλιάρα, να κλείσουμε με εσάς αυτές τις επιτυχίες. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Εκτός της νίκης και τα βάθρα, εγώ ήθελα το βάθρο των νικητών. Ναι. Ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού, που το ξέρουν οι περισσότεροι και όλοι, αλλά καμιά φορά ξεχνάμε ότι διαμορφώνει χαρακτήρα. Ακριβώς. Και δίνει πρότυπα στα παιδιά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Στυλιαρά, κύριε Ματθιακάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε να αναδεικνύουμε τα όποια προβλήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.